Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, εγκάρ θανάτου προζωήν και εγγύς προς ουρανών Χριστός ο Θεός. Ημάς διεβίβασεν επί νικίων Θνητός και δια πάθους το θνητόν αυθαρσίας ενδύ ευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Καθήνε εορτάζομεν την ένδοξον και ζωηφόρον και τρισευλογημένη Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χριστός Ανέστη και Άδης εσκυλεύθη. Χριστός Ανέστη και Άδης επικράνθη. Χριστός Ανέστη και άνθρωπος κατά χάριν Θεός γέγονε. Ανυμνεί, δοξολογεί, θριαμβολογεί, βροντοφωνάζει ως σαν μικρό παιδί ο ιερός της Εκκλησίας Χρυσόστομος. Σήμερα οι πύλες του Άδου διελήθησαν. Σήμερα τα κελία του θανάτου ανεώχθηκαν. Σήμερα ψυχές και σώματα λούζονται στο φως της Αναστάσεως. Σήμερα ο Παράδεισος άνοιξε. Σήμερα η Βασιλεία των Ουρανών προσφέρεται στο ανθρώπινο γένος. Σήμερα η πεπτοκία ανθρώπινη φύση ανήλθε. Σήμερα οι ουρανοί αγάλλονται. Σήμερα συγχορεύουν άνθρωποι και άγγελοι. Σήμερα Χριστός κατά χάριν Θεών μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μας λούζει σήμερα το άπλετο και ανέσπερο και άδυτο φως της Αναστάσεως του Χριστού. Προέβαλε η 8η ημέρα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η Κυριακή του Πάσχα,
και Πάσχα είναι πέρασμα, είναι έξοδος, είναι λυτρωτική πορεία προς το επέκεινα, προς τα έσχατα, προς την άλικτη και ατελεύτητη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα, αδελφοί, ο άνθρωπος αποχωικός μεταμορφώνεται σε καταχάριν Θεό και γεύεται ως κοινωνός και συγκοινωνός και συγκληρονόμος την Βασιλεία των Ουρανών. Χριστός Ανέστη και θάνατος επικράνθη. Χριστός Ανέστη και γευόμεθα ουράνια χαρά και αγαλίαση. Χριστός Ανέστη και θάνατος βιολογικός πλέον υπάρχει, αλλά πνευματικός θάνατος δεν υφίσταται. Χριστός Ανέστη και μέλουσα ζωή άρχισε. Χριστός Ανέστη και σωτηρία ψυχών και σωμάτων στα έσχατα ανέτειλε. Σε Αυτόν τον Αναστάντα Χριστό, στον Δημιουργό της ζωής, στον Νικητή του θανάτου, στην πηγή της Αθανασίας και της Αφθαρσίας, ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Χριστός Ανέστη.